Και σήμερα θα πούμε το σημερινό webinar αφορά την έκδοση του Revit 2018.1, στην οποία έχουν προσθεθεί κάποιες έτοιμες βιβλιοθήκες, κάποια families, που αφορούν χρήστες που είτε είναι καινούργοι στη χρήση του Revit, είτε έχουν το Revit LT και χρειάζονται κάποια families. Τώρα, έχουν προσθεθεί αρκετά families, αρκετά σύμβολα, περίπου πάνω από 100 τύποι με καινούριους τύπους από παράθυρα, σύμβολα families συσκευών, γραφείας και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε μερικά από αυτά και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε και διάφορες μίξ αυτών των συμβόλων, έτσι να δημιουργήσουμε τις δικές μας προτάσεις. Καταρχήν, μαζί με όλα αυτά τα σύμβολα, όσο αφορά τα συστήματα επίπλων, υπάρχει και ένα έτοιμο Revit project που έχει κάποιες έτοιμες προτάσεις όσο αφορά τα γραφεία. Αν ανοίξω η 3D απεικόνηση, το 3D View, βλέπετε υπάρχουν κάποιες έτοιμες προτάσεις τις οποίες μπορεί ο χρήστης να πάρει με ένα copy-paste και να χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, έστω να πάρω αυτό εδώ. Ας το κλείσουμε αυτό το σχέδιο και να πάω στο σχέδιο που δουλεύαμε πριν, που ήταν αυτό το project που ήταν ανοιχτό. Συγγνώμη, δεν πάτησα copy πριν. Έστω λοιπόν εδώ και να πάω στο προηγούμενο σχέδιο και ένα paste. Εδώ. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα έπιπλα σε ένα καινούργιο project. Ας το σβήσουμε τώρα αυτό και πάμε να δημιουργήσουμε έτσι κάτι από την αρχή, για να δούμε λιγάκι και πώς τι πληθώρα πλέον από families έχουν εισαχθεί μέσα στο προϊόν. Εάν πάω καταρχήν στην περιοχή Load Family και πάω στο Furniture Systems, εδώ βλέπετε ότι από διάφορα εξαρτήματα για έπιπλα γραφείου έχουν προσθεθεί αρκετά και ούτω καθεξής. Τώρα, πάμε να φτιάξουμε κάτι. Έστω λοιπόν να πάρω και να ανοίξω, να φτιάξω έτσι ένα γραφείο. Να πάω να βρω κάποια διαχωριστικά πρώτα, τα οποία θα είναι, έστω λοιπόν αυτό εδώ. Καλύτερα ας μην τα βάζω στο περίπου, να τα φτιάξουμε σωστά. Συγγνώμη, και εδώ. Πάμε να τα τοποθετήσουμε όπως πρέπει. Ας κάνουμε τα align μας. Εδώ. Εδώ. Okay.
Τι έχουμε φτιάξει? Αυτά εδώ. Έστω λοιπόν να κάνουμε έτσι ένα γωνιακό. Εδώ. Ωραία. Πάμε να φέρουμε. Και αυτό εδώ. Τέλεια. Και έστω λοιπόν να φέρουμε και αυτό εδώ και στη συνέχεια να φτιάξουμε και εδώ δύο περιοχές του γραφείου. Δούμε που είναι. Έστω λοιπόν αυτά εδώ. Εδώ και εδώ. Τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα? Αυτό εδώ το χώρο. Okay. Πάμε λοιπόν τώρα να φέρουμε και μια καρέκλα. Load. Τώρα να δω πως έχω φορτώσει κάτι εδώ. Έχουμε αυτή εδώ την καρεκλίτσα. Εδώ. Τέλεια. Να πάμε να φτιάξουμε και κάποια ράφια. Να δω μόνο λίγο. Ας ανοίξω μια όψη. Πόσο ύψη? Πάμε 1,5 μέτρο. Ωραία. Εντάξει. Λεπτάκι. Να πάω εδώ. Να επιλέξουμε κάποια. Εδώ και να βάλουμε και ένα offset περίπου στο 1 μέτρο. Θυμάμαι τώρα πόσο έχω βάλει. Το βάλουμε εδώ. Ας το ανεβάσουμε. Εδώ. Τέλεια. Και να πάω να φέρω και ένα άλλο γραφάκι.
Έστω αυτό εδώ και να το τοποθετήσουμε. Έστω εδώ. Το βάλα δύο φορές, συγγνώμη. Ας το σβήσουμε το ένα. Ωραία. Ας το μετακινήσουμε και λίγο πιο αριστερά. Γιατί πέφτει πάνω στο bracket. Τέλεια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε διάφορες συνθέσεις και να φτιάξουμε τα έπλα γραφείου που θέλουμε και ούτω καθεξής. Επίσης, σχεδιάσω ένα τοίχο. Έστω λοιπόν, πηγαίνει στο level 2. Εδώ. Οπ, στο μεγαλώσω λίγο. Εδώ και πάμε να δούμε. Συγγνώμη, θα ανοίξουμε μια κάτωψη και πάμε να δούμε και μερικά παράθυρα που έχουν προσθεθεί. Ας φορτώσουμε κάτι. Όπως βλέπετε, διάφορα skylights, ας βάλουμε κάτι τέτοιο. Θα αλλάξουμε και την ποδιά, έστω, σε 90 πόντους. Ας βάλουμε κάτι εδώ. Οκ. Και διάφορα άλλα σύμβολα. Επίσης, έχουν προσθεθεί και διάφορα families, όπως βλέπετε, για διάφορες χώρες, ανάλογα τι τύπους χρησιμοποιούν, όσο αφορά τα κολόνες, για το Revit Structure, ή μεταλλικές κατασκευές, και ούτω καθεξής.